Πώς πέρασες εσύ, μιας και είσαι μόνος σου στη ζωή, δεν είσαι μόνος. Ναι, βέβαια. Πώς πέρασες τον κορονοϊό? Οι άνθρωποι που ξέρω εγώ που ήταν μόνοι τους δυσκολευτήκανε πάρα πολύ στην καραντίνα. Κοίτα, εγώ είμαι ένας μοναχικός άνθρωπος από φύση. Mm. Ούτως ή άλλως, δεν θέλω πολύ φασαρία. Ναι, αλλά κατ' επιλογή, όταν ναι. σου λένε μείνε σπίτι κλεισμένος και μην πας πουθενά ή ξέρεις πρέπει να βγεις έξω με μάσκες, να πας σε συγκεκριμένα πράγματα, ειδικά στις πρώτες καραντίνες. Ναι. Κάπως είναι αυτό. Κοίτα, ούτως ή άλλως λόγω χαρακτήρα δεν έβγαινα και ποτέ πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μου έλειψε πολύ το έξω. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα πάει στο κλαμπ να χτυπηθεί, ούτε που θα πάει σε... Ναι, αλλά έχεις επιλογή να πας σινεμά, να πας θέατρο, βεβαίως. Να πας εστιατόριο. Αυτά δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Εντάξει, έκανα υπομονή, ασχολήθηκα με τον εαυτό μου. Μαγείρευες. Μαγείρευα. Τι μαγειρεύεις. Πήρα κιλά, ευτυχώς τα χάσα με μια πολύ έτσι αυστηρή διέτα. Πήρα, 10 κιλά. 10 δεν κιλά. Δεν πήγα λίγα. Ναι, έλα. Παντού. Δηλαδή είχα γίνει σαν άστο. Και είχα παρέα γιατί είχα κάποιους φίλους και μένουμε και κοντά με κάποιους φίλους κολλητούς στη γειτονιά κτλ. Και στην διαβολική. Οπότε εντάξει. Είδα. Διάβασα πολύ. Είδα. Πολλές ταινίες. Όπως όλοι. Ναι, πολλές ταινίες. Πολλές σειρές. Και κάνεις και γυμναστική, από ό,τι ξέρω. Γυμνάζεσαι, δεν γυμνάζεσαι. Προσπαθούσα. Κοίτα, τρέχω και περπατάω. Έχω να πάω γυμναστήριο πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 8. Αλλά επειδή μένω στο παλαιό Φάληρο και έχω όλη την παραλία κάτω, πηγαίνω και τρέχω μέχρι το Νιάρχος και πίσω κτλ. Και είναι αρκετά χιλιόμετρα. Και περνάω έτσι με τον εαυτό μου αρκετά καλά. Γενικά, μ' αρέσει να είμαι με τον εαυτό μου. Και όπως φαίνεται, έτσι θα μείνεις, σε βλέπω. Ναι, δεν το συζητώ. Διότι δεν έχει περάσει ποτέ, ρε παιδί μου, από το μυαλό σου να παντρευτείς, να κάνεις ένα παιδί. Όχι, όχι, ποτέ. Ποτέ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Να σου πω κάτι. Τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει μακριά από μένα. Εγώ το βρίσκω πολύ έντιμο σε μερικούς ανθρώπους. Αλλά η απόφαση που πήρες είναι συνειδητή ως προς τι, ότι δεν μπορείς να αντέξεις με έναν άνθρωπο για πολλά χρόνια με τον ίδιο άνθρωπο. Δεν θες να κάνεις παιδί, γιατί από ό,τι ξέρω, μια χαρά ζουν ως παιδί. Δεν πέρασες δηλαδή δύσκολα παιδικά χρόνια. Όχι καθόλου. Μια χαρά. Συνήθως αυτοί που περνάνε δύσκολα παιδικά δεν χρόνια θέλουν, ναι, ναι. δεν θέλουν να κάνουν παιδί. Ναι. Αυτό έχω παρατηρήσει. Εσύ όμως είσαι Σαλαμίνα. Όλα τα παραπάνω. Όλα τα παραπάνω, λέει εκτός αυτό. Κοίτα, και δεν μπορώ να μείνω με έναν άνθρωπο συνέχεια. Δηλαδή, άμα βλέπω τον άλλον συνέχεια σπίτι. Τρελαίνουμε, δεν μπορώ. Ξέρεις, δεν ερωτεύτηκε ποτέ, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ. Καλά, πάρα πολύ. Και αυτό δεν, δεν έχει διάρκεια ποτέ, δηλαδή, ο έρωτας για σένα. Και να έχει διάρκεια και να κάνω μια μακροχρόνια σχέση που έχω κάνει και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε σπίτι. Δηλαδή, ο καθένας σε σπίτι του. Δηλαδή, δεν συζώ. Όχι, σηκώνεις. Δύσκολος άνθρωπος, όντως. Όχι, δεν το κάνω. Εγώ εξηγούμε. Ξέρεις, εγώ είμαι έτσι, δεν μπορώ να το αντέξω αλλιώς. Είσαι ξεκάθαρος. Πολύ ξεκάθαρος. Δηλαδή, δεν πουλάς φύκε για μετά τις κορδέλες. Λες, παιδιά, εγώ θέλω να είμαι μόνος μου. Τέλος. Ναι, εντάξει, έλα να μείνουμε σπίτι μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες και μου φύγουμε παρέα μαζί. Να μαγειρέψουμε μαζί, να δούμε ταινίες και τα λοιπά. Αγκαλίτσες, αυτά φυλάει και μετά όμως από λίγο δεν μπορώ άλλο. Όταν συνήθως απορρίπτεις, εισαγωγές, δεν απορρίπτεις, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ, οι άλλοι τρέχουν ξοπίσω σου. Λες να είναι κόλπο. Κοίτα, κάποιοι το κάνουν κόλπο. Εσύ το κάνεις πολύ έντιμα, ρε παιδί μου, και το λες, είσαι ξεκάθαρος. Αυτό που λέμε για το φτύσιμο, ότι. Όταν οι άλλοι. Δεν καταλαβαίνουν ότι εσύ, ρε παιδί μου, τον άλλον άνθρωπο τον θέλεις. Δεν είναι αυτό. Τον θέλεις. Δεν θες απλά να συγκατοικήσεις, να συμβιώσεις με άλλους ανθρώπους. Ναι, κοίτα, επειδή όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί και δυστυχώς έχουμε μεγαλώσει μια κοινωνία που προσπαθεί να μας φτιάξει τους ίδιους. Ναι. Δηλαδή, όλοι μεγαλώνετε, σπουδάζετε, παντρεύεστε, παίρνετε ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο και κάνετε παιδιά. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει τα θέλω μας, αυτά που μας λέει το μυαλό και το σώμα μας, να τα ακούμε. Αν δεν τα ακούμε, δεν θα είμαστε ευτυχισμένοι. Ακόμα και αν αυτό μας κοστίσει, γιατί πολλές φορές το διαφορετικό, εντός εισαγωγικών, σε μια κοινωνία, κοστίζει όταν δεν είσαι καρμπών με όλους τους υπόλοιπους. Όχι ότι εγώ το κάνω για να ξεχωρίσω ή οτιδήποτε, αλλά επειδή όλοι οι άνθρωποι είναι ξεχωριστοί και όλοι πρέπει να ξεχωρίζουν, ο καθένας με την προσωπικότητά του, αυτό όταν το αφουγκραστείς και το κάνεις βίωμα, το κάνεις πράξη, νομίζω θα είσαι και πιο ευτυχής. Αν τώρα αναγκαστείς να κάνεις πράγματα, επειδή κάποιοι το έχουν πει ή έτσι έχεις μάθει και δεν ακούσεις τα θέλω σου, νομίζω τότε θα βγουν όλα τα αποθυμένα, θα βγουν όλες οι κακίες, δεν θα είσαι ένας καλός άνθρωπος έξω, ούτε με τους φίλους σου, ούτε με τους άλλους. Ούτε σε φοβίζει στα γυρατιά, ρε παιδί μου, ότι θα είσαι ολομόναχος, δεν σε τρομάζει αυτό. Καταρχάς δεν ξέρω αν θα ζήσω. Δεν ξέρει κανείς πότε θα ζήσει και πόσο. Ναι. Οπότε αν, μένουμε με το ότι εγώ σε 5 χρόνια θέλω να είμαι έτσι, σε 10 χρόνια έτσι, όχι, ποτέ δεν το κάνω. Το θάνατο δεν σε φοβίζει, ρε Μέμο. Τίποτα δεν σε φοβίζει, Τίποτα πια.